Εδώ από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, φοιτητές, εργαζόμενοι και καθηγητές στα πανεπιστήμια, δηλώνουμε καθαρά πως ο νέος νόμος πλαίσιο της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια απορρίπτεται στο σύνολό του. Βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις ανάγκες μας και γιγαντώνει ακόμα περισσότερο τα πραγματικά προβλήματα, τις καθημερινές αγωνίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις δίκαιες διεκδικήσεις μας για σύγχρονες σπουδές, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Διεκδικήσεις που εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και των φοιτητριών σήμερα, όλους εκείνες και όλες εκείνες δηλαδή που αγωνιούν για τις σπουδές τους, για το εργασιακό τους μέλλον. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό των φοιτητικών συλλόγων από τη δυνατότητα να τοποθετηθούν πάνω στο νέο νόμο κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ρωτάμε, αν οι φοιτητές δεν έχουν λόγο για όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, τότε ποιοι έχουν? Μόνο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχανών, οι μάνατζερ, οι εργολαβικές εταιρείες και οι ιδιοκτήτες κολεγίων? Παρόλα αυτά, ήδη εδώ και μήνες οι φοιτητικοί σύλλογοι, από όταν έγινε γνωστή η πρόθεση κυβέρνησης να φέρει το νέο νόμο πλαίσιο, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια. Από την πρώτη και όλα στιγμή οργανώσαμε τον αγώνα, τη διεκδίκηση, έγινε πλατιά ενημέρωση μέσα στα εμφυθέατρα για το περιεχόμενο του νέου νόμου, ξεκαθαρίσαμε πως δεν πρόκειται να δεχτούμε ένα ακόμη χτύπημα στις σπουδές μας, στα δικαιώματά μας. Ο αγώνας αυτός, που πήρε μαζικά χαρακτηριστικά, αγκαλιάστηκε από τους φοιτητές, από δεκάδες συλλόγους πανελλαδικά, είχε τη στήριξη των εργαζομένων, γιατί η μόρφωση των νέων είναι υπόθεση όλου του λαού. Ο αγώνας ενάντια στο νόμο πλαίσιο συνδέθηκε με τα αιτήματά μας για αναβάθμιση των σπουδών μας, με τον αγώνα για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της ισότητας πανεπιστημιακής αστυνομίας στις σχολές μας για μία ακόμη φορά. Μόλις η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα το πλήρες περιεχόμενο του νόμου, δεκάδες σύλλογοι πανελλαδικά υπέγραψαν άμεσα κοινή ανακοίνωση ενάντια στο νέο νόμο πλαίσιο. Ανακοίνωση που υπογράφουν μέχρι στιγμής 73 σύλλογοι από όλη τη χώρα και οι υπογραφές αυξάνονται ώρα με την ώρα. Το βασικό περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης, συνάδελφοι, θα παρουσιάσουμε και σήμερα, ώστε να γίνουν γνωστά τα αιτήματα και οι θέσεις των φοιτητικών συλλόγων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει πολύ καλά πως στις πάνω από 400 σελίδες του νομοσχεδίου δεν βρίσκουμε ούτε μία λεξούλα για κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα στις σχολές μας. Γι' αυτό και γνωρίζει πως οι φοιτητές θα αντιδράσουν και θα αντιδράσουν δυναμικά και μαζικά. Γι' αυτό, συνάδελφοι, επιλέγει να τον φέρει προς ψήφιση μέσα στο κατά καλό καιρό, αξιοποιώντας και τα κόλπα των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, που όποιο νομοσχέδιο ψήφιζαν για την παιδεία, το έφεραν ή Πάσχα ή καλοκαίρι. Δυστυχώς όμως για αυτούς δεν θα καταφέρουν να πιάσουν τους φοιτητές στον ύπνο. Για να δικαιολογηθεί λοιπόν η κυβέρνηση και κυρίως για να πουλήσει, μπορούμε να πούμε, το νομοσχέδιο στους φοιτητές, χρησιμοποιεί μια σειρά από ωραίες λέξεις: καινοτομία, αυτονομία, ποιότητα, αναβάθμιση. Συνολικά προσπαθεί να παρουσιάσει την πραγματικότητα αντεστραμμένη και πάμε λίγο να το αποδείξουμε αυτό. Καταρχάς, για ποια αναβάθμιση των σπουδών, μας μιλάμε όταν τα κενά στους καθηγητές είναι τεράστια, η κρατική χρηματοδότηση βρίσκεται στον πάτο, οι υποδομές ρημάζουν, η σύντηση αφήνεται στα χέρια εργολάβων, με αποτέλεσμα η ποιότητα να είναι κάτω του μετρίου, με αποτέλεσμα ακόμα και οι εστίες να θυμίζουν αποθήκες και μάλιστα από πάνω να θέλουν να βάλουν και νίκια μέσα σε αυτές. Μπορούμε να πούμε επίσης πως η εξεταστική πραγματοποιήθηκε σε πολλές αίθουσες χωρίς κλιματισμό. Τα ζήσαμε όλοι τον προηγούμενο μήνα και τα ζούμε ακόμη μερικοί σε θερμοκρασίες που θύμιζαν θερμοκήπια. Για ποια αναβάθμιση λοιπόν γίνεται λόγος όταν κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε να πετιούνται σημαντικά μαθήματα για την επιστημονική αλλά και την επαγγελματική επάρκεια εκτός πτυχίων, να απολούνται σε πανάκριβα μεταπτυχιακά και σεμινάρια, χιλιάδες νέοι να γίνονται πειραματόζωα στις αλλαγές των κυβερνήσεων, όταν ολόκληρα προγράμματα σπουδών αλλάζουν με βάση το πώς διδάσκοντες υπάρχουν, οι οποίοι τελικά, όπως είπαμε και πριν, δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά? Για ποια ποιότητα σπουδών μιλάνε όταν η κυβέρνηση με το νέο νόμο πετά έξω από το πτυχίο των καθηγητικών σχολών την παιδαγωγική επάρκεια σε ειδική δομή μετά το πτυχίο για λίγους και επιπληρωμή? Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ποιότητα όταν με το νέο νόμο καταργούνται οι πανεπιστημιακές λέσχες, χτυπώντας κι άλλο το ήδη πετσοκομμένο δικαίωμα στη δωρεάν πρόσβαση στον πολιτισμό, στην καλλιτεχνική δημιουργία? Πώς μπορούμε να μιλάμε για καινοτομία στα ΕΗ όταν οι βιβλιοθήκες μέσα σε αυτά
είτε μπάζουν νερά από την οροφή με την πρώτη ψυχάλα, όπως είναι αυτή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, είτε δεν έχουν θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι, όπως είναι αυτή του Πολυτεχνείου εδώ στην Αθήνα. Και την ίδια στιγμή, με το νέο νομοπλαίσιο, ανοίγουν το δρόμο για την κατάργηση ακόμα και των δωρεάν έντυπων συγγραμμάτων. Παρουσιάζουν μάλιστα ως ελευθερία το να φτιάχνει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μόνος του επί της ουσίας ένα δικό του πρόγραμμα σπουδών. Ένα μενού μαθημάτων, do it yourself δηλαδή, χωρίς αρχή, χωρίς μέση, χωρίς τέλος, χωρίς επιστημονική συγκρότηση, που δεν θα εξασφαλίσει το βασικό, συνάδελφοι. Ποιο? Την πρόσβαση στο επάγγελμα. Αν τους ένοιαζε λοιπόν η ελευθερία επιλογών, δεν θα αφαιρούσαν μαθήματα από τα. Αν τους ένοιαζε η ελευθερία επιλογών, δεν θα αφαιρούσαν μαθήματα, συνάδελφοι, από τα προπτυχιακά προγράμματα λόγω έλλειψη καθηγητών, ούτε θα τα μετεκινούσαν σε πληρωμή μεταπτυχιακά. Δεν θα αφαιρούσαν το δικαίωμα μεταγραφής από εκατοντάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα που δεν μπορούν να σπουδάσουν λόγω κόστους σε άλλες πόλεις. Δεν θα καταργούσαν και συγχώνευαν τμήματα και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις με fast-track διαδικασίες, αφήνοντας ξεκρέμως φοιτητές. Δεν θα επέτρεπαν να υπάρχουν 94 τμήματα αυτή τη στιγμή, ακόμα και ομώνυμα μεταξύ τους, τα οποία δεν αντιστοιχίζονται το ένα με το άλλο. Λένε μάλιστα ακόμα πως με το εσωτερικό Εράσμους, αυτό το πολυδιαφημιζόμενο που θεσπίζουν, θα έχουμε περισσότερες επιλογές μπροστά μας. Μεγαλύτερη ευελιξία, λένε. Βέβαια, την επιλογή να σπουδάζουμε στο τμήμα μας χωρίς εμπόδια, να αποκτούμε ολοκληρωμένη επιστημονική και επαγγελματική γνώση, μας τη στερούν αυτοί οι ίδιοι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Φοιτητής ιατρικής Αλεξανδρούπολης πρέπει να εύχεται να έρθει ένα εξάμηνο στην Αθήνα, μπας και παρακολουθήσει κλινική χωρίς τις τραγικές ελλείψεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο φοιτητής του Πολυτεχνείου ή του Γεωπονικού να κάνει αίτηση για να παρακολουθήσει ένα μάθημα φιλοσοφίας ή ιστορίας των επιστημών που θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο δικό του πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα προσαρμοσμένο στην επιστήμη του. Προσπαθούν να μετατρέψουν το εσωτερικό Εράσμους σε τυράκι για να πέσουν οι φοιτητές στη φάκα, συνάδελφοι, αποδεχόμενοι το συνολικό περιεχόμενο του νόμου. Δεν μας λένε φυσικά το βασικό. Ποιος θα πληρώνει τα έξοδα για ένα εξάμηνο σε άλλη πόλη? Ποιος θα πληρώνει για τη στέγαση, για τα αναλώσιμα, για τα συγκράματα που πάνε να καταργήσουν? Μα φυσικά και πάλι οι οικογένειές μας είναι η απάντηση. Πόσοι θα έχουν αυτό το δικαίωμα όταν αφορά μόλις το 10% των φοιτητών, όταν μόλις ένας στους 10 φοιτητές μπορεί να το κάνει? Πόσοι έχουν την πολυτέλεια να επεκτείνουν για λίγο ακόμα τις σπουδές τους, όταν κρέμεται ο πέλεκης των διαγραφών πάνω από το κεφάλι τους και πιέζονται να βγουν νωρίτερα στην αγορά εργασίας? Όσο για την αυτονομία του Πανεπιστημίου που ακούμε σε κάθε δήλωσή τους, την έχουμε δοκιμάσει εδώ και καιρό κι αυτή. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Είναι αυτή που έχει αφήσει τα πανεπιστήμια μας χωρίς επαρκή για εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση. Αυτή που τώρα με το νέο νόμο πλαίσιο κόβει τη χρηματοδότηση για τα μεταπτυχιακά, γενικεύοντας ουσιαστικά τα δίδακτρα παντού. Αφορά τελικά τη μετατροπή των ΑΕΗ σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες που θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Θα κοιτάνε τους φοιτητές στην τσέπη δηλαδή. Και βέβαια, όταν χρειαστεί, το Υπουργείο παρεμβαίνει για να κάνει business, όπως συμβαίνει με την απαράδεκτη διάταξη που θα είδατε όλοι τις τελευταίες μέρες για το ξεπούλημα των πανεπιστημιακών δαστών του Απιθύτα, στον Περτούλη Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Συνάδελφοι, θέλουν να μας πείσουν ότι με το νέο νόμο πλαίσιο οι νέοι θα βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά, γιατί τα ιδρύματα θα συνδέονται πιο άμεσα με την αγορά. Καταρχάς, να πούμε το εξής, πως αυτή η σύνδεση με την αγορά είναι αντικειμενική, καθώς το ίδιο το Πανεπιστήμιο από τη φύση του προετοιμάζει ένα τμήμα των αυριανών εργαζομένων που χρειάζονται τις απαραίτητες γνώσεις μιας επιστήμης για να ασκήσουν ένα επάγγελμα. Παρ' όλα αυτά, για ποια αγορά εργασίας μιλάμε σήμερα? Ας δούμε τι έχει φέρει αυτή η περιβόητη σύνδεση με τους όρους με την οποία την προωθούν. Ένας στους τρεις από φοιτητούς εργάζεται σε δουλειά άσχετη με το επιστημονικό αντικείμενο το οποίο σπούδασε. 2. 500.000 νέοι έχουν φύγει για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. 3. Το 24% των πτυχιούχων ΑΕΗ είναι άνεργο. Συνολικά, μιλάμε για την αγορά εργασίας που σήμερα θυμίζει περισσότερο ζούγκλα, που ο κατώτατος μισθός, την ώρα που η ακρίβεια θερίζει, παραμένει χαμηλότερος από αυτόν του 2009, για την αγορά εργασίας με τα ωράρια λάστιχο, τα 8 ώρα και τα 10 ώρα, τις απλήρωτες υπερορίες. Την αγορά εργασίας, την οποία τη ζουν καθημερινά πάνω από τους μισούς φοιτητές που δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές για να τα βγάλουν πέρα, καθώς το κόστος σπουδών έχει εκτοξευθεί, με αρκετούς από αυτούς μάλιστα να δουλεύουν σε καθεστώς μαύρης εργασίας.
Αυτό που τους νοιάζει είναι να δημιουργήσουν το ευέλικτο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό που απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δημιουργούν λοιπόν πτυχία πολλών ταχυτήτων, πτυχία που θα έχουν σκόρπιες και ασύνδετες γνώσεις, πτυχία λίγο από αυτό και λίγο από το άλλο, χωρίς καμία επαγγελματική αναγνώριση. Φοιτητές θα εισέρχονται στο ίδιο τμήμα και θα αποφοιτούν με διαφορετικό πτυχίο. Δημιουργούν αποφύτους διαφορετικών κατηγοριών που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, συμπιέζοντας τα δικαιώματα όλων τελικά προς τα κάτω. Εκεί στοχεύουν άλλωστε και τα άλλα άρθρα του νόμου που αφορούν την κατάργηση τμήματων, μετατροπή άλλων σε ΤΕΗ, την αυτόματη αναγνώριση και εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των πανεπιστημίων. Δίπλα στην αγορά εργασίας λοιπόν, φτιάχνεται μία ακόμη αγορά που θα πουλάει τίτλος σπουδών και ο καθένας θα αγοράζει ανάλογα με το πόσο αντέχει η τσέπη του, βάζουν δηλαδή και άλλα εμπόδια στη μόρφωση, στην εκπαίδευση, στις σπουδές μας. Αυτό το πανεπιστήμιο χρειάζεται βέβαια και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο διοίκησης που προωθούν, με διορισμένους πριτάνεις, μάνατζερ, με συμβούλια διοίκησης που θα αντιμετωπίζουν τους φοιτητές σαν πελάτες, θα ενισχύουν την επιχειρηματική λειτουργία του πανεπιστημίου. 1.000.000 συνάδελφοι ευρώ κοστίζει ο μάνατζερ κάθε ιδρύματος την ώρα που για τη φοιτητική μέριμνα δεν δίνουν ούτε ψίχουλα. Τελικά, το νέο, το καινοτόμο. Ποιο είναι αυτό το νέο και καινοτόμο που φέρνει αυτός ο νόμος? Το νέο τους για μας συνάδελφοι είναι το παλιό που έχουμε ήδη δοκιμάσει. Είναι ο δρόμος της εμπορευματοποίησης, της ακαδημαϊκής μόρφωσης που μας αναγκάζει να πληρώνουμε για τις σπουδές μας, ο δρόμος της κατηγοριοποίησης των πτυχίων, των πανεπιστημιακών σχολών και τμήματων που έχει υποβαθμίσει το επίπεδο των σπουδών μας, έχει πετάξει γνώση, ολόκληρα μαθήματα εκτός των προγραμμάτων σπουδών. Είναι ο δρόμος που βαδίζει σταθερά στα βήματα αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα, που οδηγεί νέους επιστήμονες να μην μπορούν να βρουν δουλειά στο αντικείμενο που σπούδασαν, που τους οδηγεί σε ένα τελείωτο κυνήγι δεξιοτήτων και καταρτήσεων, με σκοπό να μπορέσουν να εργαστούν κάπου, όχι με δικαιώματα, αλλά ως φθηνοί και αναλώσιμοι. Ο δρόμος που στο τέλος του βγάζει ένα πανεπιστήμιο εμπορικό κέντρο και τον έχουν φτιάξει χέρι-χέρι όλες μαζί οι κυβερνήσεις. Ο νέος νόμος συμπληρώνει όλο το αντιεκπαιδευτικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αποδεικνύεται από τους ίδιους νόμους που έχουν ψηφίσει. Τι εννοούμε? Η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών πολλών ταχυτήτων του νέου νόμου πλαίσιο έρχεται στη συνέχεια των μονοετών και διετών προγραμμάτων που είχαν φέρει, θυμίζουμε, το 2011 η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, καθώς και των πανεπιστημιοποιήσεων του ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2018-2019. Η Νέα Δημοκρατία κρατάει σταθερά το τιμόνι στην κατεύθυνση της ισοτίμησης των πτυχίων μας με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων, που ξεκίνησε, αν θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της αναγνώρισης των κολεγίων την περίοδο 2015-2017. Ή μήπως να πούμε για τα συμβούλια διοίκησης των ΑΕΗ, στα οποία αναφερθήκαμε και πριν, δηλαδή για τα συμβούλια που θα έχουν την ευθύνη για τη διοίκηση των ιδρυμάτων και σε αυτά θα συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων και μάνατζερ. Ήδη από το 2011, με τον νόμο Διαμαντοπούλου, είχαμε πρωτοακούσει για αυτά και τα ίδια ακούσαμε παραλλαγές το 2017 με τα περιφερειακά συμβούλια ανώτατης εκπαίδευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινώς παρονομαστεί σε όλα αυτά, συνάδελφοι, η διοίκηση του Πανεπιστημίου με όρους ανώνυμης εταιρείας. Για μας, λοιπόν, ο νέος νόμος πλαίσιο δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Προωθεί ένα βήμα πιο πέρα την επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΗ. Προωθεί δηλαδή το Πανεπιστήμιο που βρίσκεται έτη φωτός πίσω από τις ανάγκες μας, από τις δυνατότητες της εποχής μας. Από τη μία, βλέπουμε την ίδια την Υπουργό Παιδείας να δηλώνει πως τα χρήματα τα οποία προορίζονται τα επόμενα χρόνια για αυτή την επιχειρηματική και εμπορική λειτουργία των πανεπιστημίων στη χώρα μας, είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Από την άλλη, βλέπουμε να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πώς θα καλυφθούν τα τόσα κενά που υπάρχουν, η τραγική κατάσταση στις εστίες, στη σύντηση που αναφέραμε και πριν. Όσους νόμους βλέπουμε να έρχονται, οι οποίοι εντείνουν αυτή τη λειτουργία των ΑΕΗ, τόσο βλέπουμε η κατάσταση για μας να γίνεται χειρότερη. Να χρειάζεται να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σπουδάσουμε, να βλέπουμε το εργασιακό μας μέλλον να τσακίζεται, να οδηγούμαστε σε ένα τελείωτο κυνήγι προσόντων και να καταλήγουμε να δουλεύουμε στο αντικείμενό μας, αν καταφέρουμε ποτέ να δουλέψουμε σε αυτό, με χαμηλούς μισθούς και χωρίς δικαιώματα. Φυσικά, όσο το Πανεπιστήμιο απομακρύνεται από τις ανάγκες μας, τόσο θα εντείνεται η καταστολή στις δίκες διεκδικήσεις μας. Η ομή κρατική παρέμβαση, η υπονόμευση των φοιτητικών συλλόγων που επιχειρείται με το νέο νόμο δεν θα περάσει. Δημιουργούν συμβούλια φοιτητών, παραμάγαζο ουσιαστικά των κυβερνήσεων και των διοικήσεων, φυτώρια πελατειακών σχέσεων. Θεσμοθετούν την καταστολή και τις πειθαρχικές διώξεις σε φοιτητές, ακόμα και για συνδικαλιστικούς λόγους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι τα όργανα
εκπροσώπηση και πάλι των φοιτητών. Με διοικητικά συμβούλια εκλεγμένα, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, με γενικές συνελεύσεις, όπου οι φοιτητές συλλογικά αποφασίζουν και ελέγχουν τους εκπροσώπους τους. Τα σχέδια της κυβέρνησης για ελεγχόμενα συμβούλια φοιτητών με ενιαίο ψηφοδέλτιο θα μείνουν και αυτά στα χαρτιά. Οι αγώνες των φοιτητών ενάντια στον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και την εγκατάσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας, η αντιμετώπιση των σχεδίων έντασης της κρατικής καταστολής δείχνουν το δρόμο για να μείνει και ο νέος νόμος πλαίσιος στα χαρτιά να μείνει ανενεργός. Έχοντας λοιπόν συνάδελφοι ως οδηγό τους αγώνες που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, συνεχίζουμε αισιοδοξία από τις μάχες για να γίνουμε φοιτητές ξανά, ανοίγοντας τα κλειστά, τα παγωμένα αμφιθέατρά μας, και από τις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στην αστυνομία βγήκαμε πιο δυνατοί. Αποδεικνύεται πως αυτό που μπορεί να μας βγάλει μπροστά είναι να μην έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα λόγια των κυβερνήσεων, να μην τσιμπάμε στα προσχήματα που βάζουν, στις όμορφες λέξεις με τις οποίες δίνουν τα νομοσχέδιά τους, να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε κανένα επίδοξο κυβερνητικό σωτήρα, αλλά να τις εναποθέτουμε στο δικό μας αγώνα. Η λύση λοιπόν είναι να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους, σε συμπόρευση με τους καθηγητές μας. Δίνουμε από κοινού αυτόν τον αγώνα, γιατί συνάδελφοι είναι κοινή η επίθεση που δεχόμαστε, γιατί είναι η ίδια πολιτική που τσακεί στα δικαιώματά μας, γιατί είναι υπόθεση όλου του λαού η μόρφωση των παιδιών του. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να δυναμώσει αυτός ο αγώνας, για να μην περάσει ο νόμος πλαίσιο, ακόμα κι αν ψηφιστεί, να μείνει στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί. Τώρα είναι η ώρα να φουντώσει η συζήτηση σε κάθε έτος και τμήμα, σε κάθε αμφιθέατρο. Τώρα είναι η ώρα να κλιμακωθεί ο αγώνας. Με βάση τις αποφάσεις των συλλόγων μας, προχωράμε αύριο Τετάρτη στις 12 η ώρα σε παρέμβαση έξω από τη Βουλή, και την Πέμπτη, 14 Ιουλίου, διοργανώνουμε μεγάλο συλλαλητήριο συλλόγων φοιτητών, εργαζομένων και καθηγητών στα προπήλαια στις 7 με πορεία προς τη Βουλή. Καλούμε όλους τους συμφοιτητές μας, όλους τους εργαζόμενους των πανεπιστημίων, τα εργατικά σωματεία, τους καθηγητές μας, να δώσουν μαζικό παρόν έξω από τη Βουλή για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δουλειά με δικαιώματα. Καλούμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους εργαζόμενους στα ιδρύματα, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς σε κοινό συντονισμένο αγώνα για να μην κατατεθεί και εφαρμοστεί ο νέος νόμος πλαίσιο, να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι, να αντιπαλέψουμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των μέτρων καταστολής και ταξικών φραγμών, να συγκρουστούμε την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων, να αντιπαρατεθούμε με την περαιτέρω υποβάθμιση των πτυχίων, με την κατηγοριοποίηση των σπουδών, με την πνευματοποίηση της παιδείας. Κλείνοντας λοιπόν, συνάδελφοι, μπορούμε να πούμε πως είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε να πούμε πως πράγματι θα ανοίξουν νέους ορίζοντες, αλλά αυτοί οι νέοι ορίζοντες θα ανοίξουν μέσα από τον αγώνα μας και θα είναι ορίζοντες για αναβαθμισμένες δημόσιες δωρεάν σπουδές, για πτυχία με αξία, για δουλειά με δικαιώματα, για να σπουδάσουμε και να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Να είστε καλά.